Την διατήρηση του κώδικα ελάχιστων αμοιβών διεκδικούν οι μηχανικοί, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Το πρωί, τα μέλη του Περιφερειακού Παραρτήματος Κέντρο Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προχώρησαν στη συμβολική κατάληψη του πουλοδομικού γραφείου του Δήμου Λάρισας, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στον υποβιβασμό, όπως επισημάνθηκε, της επιστημονικής και κοινωνικής τους παρουσίας. Οι μηχανικοί χαρακτηρίζουν ως απαράδεκτη ενέργεια την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, αφού βοηθά, όπως λένε, το κράτος, τον πολίτη και τον μηχανικό να συνεργαστούν για την ποιότητα, την ασφάλεια και την οικονομία στις κατασκευές. Η υπηρεσία πρέπει να εξηγιανθεί, αλλά η δημόσια υπηρεσία δεν πρέπει να εξισωθεί ο μηχανικός δημόσιος υπάλληλος και σε επίπεδο μισθολογικό αλλά και σε επίπεδο αξιοκρατικό. Αυτό επιχειρείται εδώ και λίγα χρόνια και αυτό επιβραβεύεται με την αρνητική έννοια μέσα από το νέο φτωχολόγιο που πάει να περάσει η κυβέρνηση. Οι μηχανικοί δεν αποδέχονται την υποτέλεια, καθώς όπως επισημαίνουν, είναι θέμα της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος να επιτελέσουν τα αυτονόητα. Δεν αποδεχόμαστε την υποτέλεια και, αν θέλετε, την ιδιότυπη κατοχή της Τρόικας και των μνημονίων. Πιστεύουμε ότι είναι θέμα της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος να ακούσει και να επιτελέσει τα αυτονόητα που ζητάμε εμείς, τουλάχιστον για το δικό μας τομέα.